Στην πολιτική επικαιρότητα θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας, όπως είπαμε, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. Με την Έλενα Ράπτη, παρότι είναι μέλος του Κοινοβουλίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια, θα μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία δράση της. Είναι μια δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1 στα 5, για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι μια καμπάνια που την τρέχει σε όλη την Ελλάδα. Έχει υπογράψει και με τη δική μας περιφέρεια κοινές δράσεις, όπως και σχεδόν με όλες τις περιφέρειες της χώρας. Θα δούμε λοιπόν πώς πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά. Αξίζει αυτή την κουβέντα με την Έλενα Ράπτη να τη δουν γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί. Πρέπει αυτά τα βήματα να τα ξέρουν όλα τα παιδιά από την ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πρέπει να τα ξέρουν όλα τα παιδιά. Ερχόμαστε σε λίγο και για τον παιδικό καρκίνο και με αφορμή την τροφική αλλεργία που προκάλεσε το θάνατο ενός παιδιού να μιλήσουμε. Πάμε όμως να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη που είναι η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, η κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη. Γεια σας, κυρία Κολυνδρίνη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πώς πάει ο αποχιονισμός? Μέχρι αργά το βράδυ ήσασταν, μαθαίνω, στα πολύ ψηλά του βουνού, έτσι? Περάσαμε 24 ώρα δύσκολα, αλλά με αποτέλεσμα θετικό για τον τόπο. Δεν έμεινε αποκλεισμένο χωριό, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, δεν είχαμε ατυχήματα. Βοηθήσαμε την ΔΕΗ και τα συνεργεία της πυροσβεστικής να φτάσουν με μηχανήματά μας να αποκαταστήσουν την κλάδη. Όλα καλά. Τώρα είναι σε ύφεση το φαινόμενο. Μόνο στην Αλόνισο και στη Σκόπελο έχουμε χιονόπτωση. Μάλιστα. Ωραία. Και εκεί ελπίζουμε να έχουν σταματήσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σχεδόν για ένα 12ωρο με την ηλεκτροδότησή τους, που τους δυσκόλεψε αρκετά αυτό, γιατί έγινε σε ακραίες θερμοκρασίες, έτσι. Αυτό πρέπει να λυθεί το πρόβλημα άπαξ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα η Μαγνησία η πυρωτική να έχει καιρικό φαινόμενο και να μένουν τα και νησιά. Και να την πληρώνουν τα νησιά, έτσι. Πρέπει να, και να ενισχυθεί η ηλεκτροδότηση με υποθαλάσσιο αγωγό από την Εύβοια και να αποκατασταθεί στο σύνολό του το πρόβλημα αυτό, προκειμένου να μην υπάρχει το αντίστοιχο θέμα όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα. Ναι, αλλά βλέπετε, μην μετατοπιστεί το πρόβλημα ότι και η Βόρεια Εύβοια είναι ακόμη χωρίς ρεύμα, ότι και εκείνες οι περιοχές. Νομίζω πως ο ΑΔΜΕ έχει ήδη εκποτίσει μέσα στη θάλασσα υποθαλάσσιο αγωγό και βρίσκεται στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στην τηματική βρίσκεται η υπόθεση. Λοιπόν, έλατε να δούμε το θέμα για το οποίο και σας καλέσαμε, διότι γινόταν αρκετό καιρό η συζήτηση. Καλά, αν δούμε τη συζήτηση που γινόταν για τη δυσοσμία, θα πάμε αρκετά πίσω. Η δικαιοσύνη πλέον ασκεί ποινική δίωξη στην Χαλιβουργία μετά από δική σας μηνυτήρια αναφορά, αλλά στο μεσοδιάστημα, μέχρι να προκύψει αυτό, είχαμε μια πολιτική αντιπαράθεση που ξεκινά με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία. Απαντάτε εσείς και βγαίνει χθες ο πρώην υπουργός, γιατί επί των ημερών του ξεκινούν αυτά, ο κύριος Φάμελος, και δείχνει εσάς ως υπεύθυνη. Ότι ενώ... Το είπα τώρα. Λοιπόν. Δώσατε τη σωστή διάσταση με την παρατήρησή σας. Ελάτε. Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς μπαίνετε στο κάδρο των ευθυνών. Το τελευταίο πράγμα που ξεχνάει η μνήμη είναι ενοχές. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί και να αναλυθεί αυτή η ετεροχρονισμένη επικοινωνιακή φιέστα και αυτή η απολογητική διάθεση από τον πρώην υπουργό. Διότι στη θέση του ένας απλός πολίτης, αν είχε αυτή την άποψη, αληθινά την είχε και όχι ως μορφή λαϊκισμού, θα έλεγε «έρε και να με κάνετε υπουργό να δείτε τι θα έκανα εγώ». Μα ήταν υπουργός, ποιον δείχνει. Σηκώνει το δίχτυ του και δείχνει ποιον ο κύριος Φάμελος και βάζει να στηρίζουν αυτή την ανακοίνωση άνθρωποι που έχουν παντελή άδεια του θέματος. Και εκτίθενται και εκθέτουν και το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Θα ξεκινήσω από το 19, επειδή τότε ήταν η μεγάλη. Εκεί αναφέρθηκε και ο υπουργός, ναι. Έτσι. Λοιπόν, το Γενάρη του 2019, ο υπουργός πήρε στα χέρια του και οι υπηρεσίες του ένα έγγραφο από την περιφέρεια, το οποίο έλεγε αυτά τα οποία έγραψε στην ανακοίνωση. 3 χρόνια μετά τα διάβασε. 3 χρόνια μετά τα πήρε είδηση. Παρ' όλα αυτά, να τον ενημερώσω ότι απάντησε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά έχει απαντήσει. Με το λογότυπο του Υπουργείου έχει απαντήσει. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ανήκουν στο Υπουργείο. Και αν εγώ αύριο βγω, με καλέσετε και πω, α, εγώ δεν το ήξερα αυτό, γιατί η υπηρεσία μου ήταν σε άλλο κτίριο, ή γιατί η υπηρεσία μου εκείνη τη μέρα έκανε ελέγχου σε κάτι άλλο. Εκτίθεμαι. Λοιπόν, το Γενάρη του 19 πήρε ένα έγγραφο, στο οποίο οι ελεγκτές περιβάλλοντος της περιφέρειας έκαναν αυτό που δεν έκανε το Υπουργείο, που έχει, σύμφωνα με τον νόμο 4014, την ολική και αποκλειστική ευθύνη που να ελέγχει. Εμείς συνεπικουρικά πρέπει να ελέγχουμε. Έχουμε υπό
αποκαταστήσει λοιπόν το Υπουργείο. Πήγαιναν οι ελεγκτές συνέχεια. Και του κάναμε ένα κείμενο αυτοψίας να του πούμε ότι μπροστά τον Αύγουστο, μια και είστε υπουργός, λίγη η περιβαλλοντική αδειοδότηση, λίγουν οι όροι της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και είστε η καθήκον αρμόδια, είστε η αδειοδοτούσα αρχή. Λάβετε υπόψη αυτά που βλέπει λοιπόν το κλιμάκιο και 1, 2, 3, 20 παρατηρήσεις στο τι πρέπει να ζητήσετε από την εν λόγω βιομηχανία για να τα συμπεριλάβουμε στην καινούργια ΠΕ. Ανταυτού, πήραμε δύο απαντήσεις. Μία Σολομόντια το Φεβρουάριο, που απαντάει το Υπουργείο αυτό που δεν ξέρω, σε αυτό το έγγραφο που δεν γνωρίζει ο Υπουργός. Μία Σολομόντια λοιπόν απάντηση που δεν έλεγε τίποτα. Και άλλη μία το Μάιο που θυμήθηκαν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ισχύει από το 1998. Αυτό έπρεπε ανερυθρίαστα, δεν το λες ποτέ. Έπρεπε να το δούνε και να πούνε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. 21 χρόνια σήμερα έχουμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με μια βιομηχανία που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια την παραγωγική της διαδικασία, που έχει σταματήσει να έχει θάλαμο μετάκαυσης καπναερίων και τα έχει κάνει μέσα στον ίδιο στην ίδια το χώρο αναπόφησης του σίδηρου. Γίνεται εκεί όλη η διαδικασία. Από πού προκύπτει αυτό, από ποια μελέτη ότι είναι σωστό να γίνεται? Έχει κανένα Υπουργείο καμία τεχνική περιγραφή ότι έχει την ίδια δυναμική ο Κλίβανος να εγκλωβίζει τα απαέρια σε σχέση με το θάλαμο που προϋπήρχε? Τους λέμε λοιπόν ότι έχει αλλάξει η παραγωγική διαδικασία. Το βλέπουν οι ελεγκτές, τους το γράφουμε και αντί αυτού μας ένα ισχύει από το 1998. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Είδαμε την Wikipedia μετά να το δούμε από πότε ισχύει. Τον Ιούνιο λοιπόν έρχονται και οι ελεγκτές περιβάλλοντος. Αν δεν ξέρει ο κύριος Υπουργός, οι ελεγκτές περιβάλλοντος ανήκουν στις Θεσσαλονίκες, ανήκουν στο Υπουργείο. Άρα οι δικοί του υπάλληλοι ήρθαν εδώ, αφού δεν γνώρισε. Δικοί του. Ήρθαν λοιπόν εδώ, κάναν το κλιμάκιο με τους δικούς μας επιθεωρητές εδώ από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, τους καλέσαμε, ήρθανε και στο κείμενο της αυτοψίας λένε τα ίδια. Και δεν συνυπογράφουν, όπως είπε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Γιατί είναι ντροπή να το λένε. Ήταν υπάλληλοι του κ. Φάμελου τότε αυτοί που λένε ότι συνυπέγραφαν. Ήταν εδώ, συμμετείχαν στην αυτοψία και φέρουν και την ευθύνη της υπογραφής στους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου. Και είπαν ακριβώς τα ίδια με το Γενάρη του 19. Και τους είπαμε λοιπόν ξανά, παιδιά, τελειώνει η μελέτη περιβαλλοντικών. Είναι ευκαιρία στην ανανέωση των όρων. Μην δώσετε παράταση να κατατεθεί μια καινούργια μελέτη για την οποία θα χρειαστεί να γνωμοδοτήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ανταυτού τι έγινε? Ανταυτού δώσανε μια παράταση ωραιότατη για 2 χρόνια. Χωρίς να λάβουν υπόψη κανένα κλιμάκιο και κανένα ΚΕΠΕ και καμία παρατήρηση. Μία παρατήρηση έλαβαν υπόψη, η οποία είναι παντελώς εκουσιώδη σε σχέση με όλα αυτά που συναντάμε, που συζητάμε. Να σας πω και κάτι άλλο. 3 Ιουλίου του 19, 4 μέρες πριν τις εκλογές, 3 Ιουλίου του 19, παίζουν ρόλο οι ημερομηνίες, ο κύριος Φάμελος, ούτε αν δεν το ξέρουν αυτό, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις τσιμεντοβιομηχανίες. Το 17 τροποποίησαν την ΠΕΑ από την Αγέτη για να φέρνει RDF και 4 μέρες μόλις πριν τις εκλογές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Τι λέει το μνημόνιο? Τι είπε δηλαδή ο κ. Φάμελος από την υπογραφή? Μπορεί να φέρνει RDF και την πιστοποίηση του καλού υλικού θα την αναλάβει το Υπουργείο. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα, που πάμε και ελέγχουμε την ποιότητα του RDF, δεν έπρεπε να το κάνουμε, γιατί μας είπαν εμείς θα τα ελέγχουμε. Δικό μας είναι το παιχνίδι. 4 μέρες πριν τις εκλογές. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής που συμμετείχαμε με τον κύριο Αγοραστό, με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Φάμελος μίλησε και δεσμεύτηκε ότι θα ανέφερε το Υπουργείο μια μελέτη διερεύνησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Την είδατε εσείς ποτέ? Εγώ δεν την είδα ποτέ όσα χρόνια με την Περιφερειάρχη. Γιατί με ένα ΓΕΤ είπε ότι και στην δημοσιότητα δίδονται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και το κλιμάκιο του Δημόκρου. Είναι υποχρεωμένο του Υπουργείου. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν πάντοτε. Έτσι, υπάρχει online σύνδεση της Καμινάδας. Αλλά είπε ότι και στους επιπλέον ελέγχους που έγιναν από τον Δημόκρητο δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη Χαλιβουργία, για να δούμε πώς φτάσαμε και στην ποινική δίωξη. Θέλω να πω, μη στάσουμε μόνο στην αντιπαράθεση. Από το Υπουργείο. Ο Δημόκρητος κλήθηκε εδώ, γιατί και χθες το άκουσα, παρακολουθούσα την εκπομπή σας που το είπε. Ο Δημόκρητος κλήθηκε και πληρώθηκε από την Περιφέρεια. Δεν είναι τον κάλεσε ο κ. Φάμελος. Απλώς του κοινοποιήσαμε για να ξέρει τα αποτελέσματα. Δεν ήταν πρωτοβουλία, λέτε, του δικού του Υπουργείου τότε. Ότι δεν έγινε με πρωτοβουλία δική του, του Υπουργείου του τέλος πάντων, αλλά έγινε με δική σας παρέμβαση. Ναι, εσείς παραγγείλατε. Ναι. Τώρα που λέτε, να το πω αυτό, γιατί τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης. Μεθαύριο σας παραδίδεται η ενδιάμεση μελέτη, γιατί μεσολάβησαν πολλά γεγονότα
που οι βιομηχανίες δεν λειτουργούσαν αδιάκοπα, που η κίνηση των πολιτών δεν γινόταν αδιάκοπα. Είχαμε όλα αυτά με τον κορονοϊό, γι' αυτό και μιλούμε για ενδιάμεση μελέτη, για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Βόλο. Οπότε θα σας παραδοθεί, φαντάζομαι, και σε εσάς, πέρα από τον Περιφερειάρχη. Τη Δευτέρα θα μας τα περιγράψει τα ευρήματα αυτής της ενδιάμεσης μελέτης. Αυτό το λέω παρενθετικά. Πάμε να δούμε πώς φτάσαμε στην ποινική δίωξη για την Χαλιβουργία, κυρία Κολυβρίνη. 29 του μηνός, 29 Αυγούστου του 2019, αφού είδα ότι δεν υπήρξε καμία ανάδραση από το Υπουργείο με βάση το ιστορικό που σας διατύπωσα, και αφού είδα ότι πήγαιναν όλα τα έγγραφα που στέλναμε χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση, αλλά τελικά τα πράγματα όδευαν έτσι όπως εκείνοι ήθελαν, και επειδή τη μελέτη δυστυχώς ο νόμος λέει ότι την εγκρίνει μόνο το Υπουργείο και είναι η αδειοδοτός αρχή και οφείλεις βάσει αυτής να ελέγχεις, δηλαδή αν διαφωνείς ή συμφωνείς, ως ελεγκτικός μηχανισμός δεν παίζει ρόλο. Αυτό είναι το χαρτί, με αυτό θα πηγαίνεις εκεί. Λοιπόν, καταθέσαμε μήνυση, κατέθεσα μήνυση ως Αντιπεριφερειάρχης 29 Αυγούστου του 19 και από εκεί ξεκίνησε η άσκηση ποινικής δίωξης, καθότι έκανα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και τότε, αν θυμόσαστε, λιδωρήθηκα ότι το έκανα για επικοινωνιακούς λόγους. Ωστόσο, εγώ δεν το επικοινώνησα, ούτε βγήκα έξω να το φωνάξω. Ένιωσα ότι ήταν θέμα ουσίας για να ελεγχθεί το ποινικό κομμάτι. Είναι άλλο το διοικητικό, άλλο το ποινικό. Και να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον ολιγόρησε για οτιδήποτε. Ο Υπουργός χθες μας είπε ότι την κινητικότητα που έδωσε στο θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη δικαιοσύνη και ανταποκρίθηκε 1,5 χρόνο μετά από τη δική σας μηνυτήρια αναφορά και ασκεί την ποινική δίωξη. Γιατί γελάτε σε αυτό το επιχείρημα του Υπουργού? Γιατί αν ρωτήσει κάποιο νομικό, θα πρέπει να ξέρει ότι όταν καταθέτει κάποιος μηνυτήρια αναφορά, προηγείται η διαδικασία της προανάκρισης, προκαταρκτικής διαδικασίας. Η προκαταρκτική, λοιπόν, κράτησε περίπου ένα χρόνο. Έχω πάει 2 φορές στην εισαγγελία και έχω καταθέσει και υπάλληλοι του ΚΕΠΕ μπορεί και παραπάνω από μένα. Η τελευταία φορά ήταν προ λίγων μηνών. Δεν χρειάστηκε λοιπόν κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι για να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της, γιατί με κάτι τέτοιο θεωρώ ότι την απαξιώνουμε κιόλας και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν είχε 2 φακέλους και άσκησε ποινική δίωξη σε συνέχεια μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει προτού ο κ. Φάμελος πιάσει τα μικρόφωνα και βάλει την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για ένα θέμα το οποίο ήταν δική του αρμοδιότητα και ολοκληρωτικά δική του ευθύνη. Για να σας πω κάτι άλλο. Πείτε μου. Αλλά για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κολυβρίνη. Θα κλείσω με αυτό. Πείτε μου ποιος, γιατί δικαίως θα σκεφτείτε και επειδή το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι δεν βάλαμε πρόστιμο. Εμείς φτάσαμε στη δυσχερέστερη των επιλογών που είχαμε. Ποιος ήταν αυτός που θα τολμούσε να δώσει τρίμηνη προθεσμία σε ένα εργοστάσιο αυτής της τάξης, διαφορετικά να ζητάει και να φέρει σε τις άδειες λειτουργίας από ένα εργοστάσιο? Μόνο εμείς το κάναμε. Το Σεπτέμβριο του 20 λοιπόν, και χωρίς πάλι να επικοινωνήσω αυτό το κομμάτι που θα μπορούσα να βγω έξω και να γράφει ο τύπος συνεχώς ότι η Κολυβρίνη και η Περιφερειακή Ενότητα ζητούν να φέρει σε άδειες από τη Χαλιβουργία. Το Σεπτέμβριο του 20 λοιπόν, 3 μήνες πριν, κάναμε ένα έγγραφο, το οποίο ήταν πια απολογιστικό όλων αυτών που είχαμε κάνει, και το κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο και ζητούσαμε από τη Χαλιβουργία. Αν δεν κάνει όλα αυτά, ως ελληνικοί μηχανισμοί, θα αφαιρέσουμε την άδεια λειτουργίας και σπάει να καταθέσει στο Υπουργείο καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να πάρει. Τι ορίζοντα δίνετε για να συμβεί αυτό? Υπάρχει μια διαδικασία, έληξε 31 Γενάρη. Mm-hmm. Θα πρέπει εντός 20 ημερών να καταθέσει ο εμπλεκόμενος. Άρα είναι πολύ μικρή, εξαντλείται αυτή την εβδομάδα η προθεσμία. Ναι, περίπου κάπου εκεί είναι, γύρω στις 20 μέρες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι ελεγκτές να προβούν σε όσα προβλέπει ο νόμος, αν και εφόσον δεν υπάρξει καμία κίνηση σε σχέση με τις παρατηρήσεις μας. Επίσης, θέλω να πω κλείνοντας ότι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που σωστά προείπατε, κατέθεσε τα αποτελέσματα από 167 μετρήσεις του πρώτου εξαμήνου. Κανένας δεν είπε από την αρχή ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα είχαμε το πόρισμα. Κρατάει ένα χρόνο η διαδικασία. Διαφορετικά, γι' αυτό μιλούμε για ενδιάμεση μελέτη. Έτσι, και παράλληλα τρέχει και η ορφακτομετρία, η οποία υλοποιήθηκε ως προς τη διαδικασία λήψης δειγμάτων. Βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας των δειγμάτων. Σε 1 με 1,5 μήνα θα έχει ολοκληρωθεί εντελώς το πρόγραμμα αυτό. Άρα λέτε ότι έχουμε αυτή την έκθεση για το πρώτο εξάμηνο από το Αριστοτέλειο από την Πέμπτη, και τη Δευτέρα θα μας τα πει αναλυτικά ο Περιφερειάρχης. Οπότε το αργότερο σε 1 δίμηνο περιμένουμε και τα ευρήματα από αυτό. Λοιπόν, και ο Δημόκρητος θα έρθει τον επόμενο μήνα και θα κάνει για 2-24 ώρα. Αυτό έχει προγραμματιστεί για να μην μπει πάλι κάποιος με εμάς, έγινε.
Εδώ και 4 μήνες έγινε η διαδικασία για να κάνει μετρήσεις και στην ΑΓΕΤ και στη Χαλιβουργία. Και ο λόγος που το λέω είναι όχι για να του ενημερώσω, ούτως ή άλλως αν 24 ώρες πριν πρέπει να πάει να γίνει εγκατάσταση της υποδομής εκεί. Δεν του ενημερώνουμε. Δεν γίνονται αυτά εξ απείνης όταν πας και μετράς μέσω του Δημοκρίτου που είναι πιστοποιημένο εργαστήριο. Και όλες οι μετρήσεις γίνονται με πιστοποιημένα εργαστήρια και όχι με μηχανάκια που παίρνουμε από εδώ και τα βάζουμε όπου να είναι. Ευχαριστούμε, κυρία Κολυνδρίνη.